Φίλες και φίλοι ακροατές και τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Πάλι εδώ για να συζητήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία αμεσότητα με τους πολίτες και δεν έχουν ξεκοπεί, ζούνε. Δεν είναι ούτε του σωλήνα, ούτε, θα το πω χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω ή να προσβάλλω, κομματόσκυλα. Είναι άνθρωποι του μερογάματο, άνθρωποι που έχουν επάγγελμα, ζουν από το επάγγελμά τους, και αυτό είναι εντυπωσιακό στη σημερινή εποχή να βρίσκεις πολιτικούς που να ασχολούνται με το επάγγελμά τους και μέσα από το επάγγελμά τους να επιβιώνουν και να ταυτόχρονα να αγωνίζονται για τα κοινά, για αυτά που μας απασχολούν και εμάς. Αυτούς τους ανθρώπους, κατά τη δική μου την ταπεινή άποψη, δεν θα πρέπει και να τους διαχωρίζουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να τους βλέπουμε τελείως διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε αυτούς οι οποίοι, λόγω του ότι είχαν μπαμπά, λόγω του ότι ήταν μέσα στα κόμματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή σε ένα Γιάννηνο πύργο, και δεν επικοινωνούσαν άμεσα με τον κόσμο, αλλά έβλεπαν μόνο δημοσκοπήσεις και δημοσιεύματα. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε ότι κάθε φορά προσέχουμε πάρα πολύ το να έχουμε εδώ καλεσμένους ανθρώπους, σαν και εμάς, ανθρώπους του Μόχθου, και ταυτόχρονα να αγωνίζονται και να παλεύουν για την καθημερινότητα, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και για τη δική τους. Και όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός μεγάλος, ότι αν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χάσει το λεωφορείο στο δρόμο για να πάει στη δουλειά του, δεν πέρασε την αγωνία το τι θα γίνει την επόμενη μέρα με τη δουλειά του, μην περιμένεις να ακούσεις το δικό σου χτύπο της καρδιάς σου, ότι με τις περικοπές ή με οτιδήποτε άλλο σε βάζουν σε μια διαδικασία δύσκολης και δυσκολιών, αν θέλετε, τη ζωή σας. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα σε πολλά επίπεδα. Και δεν είναι ότι φταίει μόνο μία κυβέρνηση γιατί η χώρα έφτασε εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Πολλές φορές πρέπει να δούμε γιατί υπήρξαν τα μνημόνια και πού οφείλεται να έχουμε μνημόνια. Και φυσικά θα ξεκαθαρίσουμε με τους καλεσμένους μας εδώ ένα, για μένα είναι ένα θολό τοπίο. Τελικά τελειώνει το μνημόνιο, αλλά τα μέτρα παραμένουν και με την επιτήρηση θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, να δούμε και τι γίνεται και γύρω μας. Δηλαδή, τι γίνεται με το Σκοπιανό. Τι γίνεται, θα γίνουν τελικά συζητήσεις για την Κύπρο με την Τουρκία. Η Τουρκία που σηκώνει τόσο πολύ ψηλά τη σημαία της ό,τι αφορά και την συνεργασία της και τη συμμαχία με την Αμερική. Είδαμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι να πάει, αλλά όλο αναβάλλεται αυτό το ταξίδι στην Αμερική της Τουρκίας. Δεν έχει δοκιμήσει ακόμη, δεν έχει μάλλον βρεθεί η ημερομηνία. Συγγνώμη, αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτά είναι και αυτά ουσιαστικά θέματα για μας, αλλά είναι και το θέμα των πλεονασμάτων, πώς θα βγει, πώς θα μαζευτούν όλα αυτά. Το να στριμωχνόμαστε εμείς καθημερινά για να έχουμε ένα μεγάλο πλεόνασμα, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για τον λαό. Θα έπρεπε να βρεθεί κάτι για να ή να μειωθούν ή κάπως αλλιώς να ανταποδίδονται αυτά. Και φυσικά εγώ πάντα θα λέω κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει κατανοητό από όλους μας, ότι όλες αυτές οι δίθεν φιλανθρωπικές οργανώσεις που κάνουν διάφορους διαγωνισμούς, διάφορα αυτά, διάφορες συμμετοχές, διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Θα τους ρωτήσω εδώ τους καλεσμένους μας, ελέγχονται από πουθενά? Γιατί μαζεύουν χρήμα. Αυτό το χρήμα πού πάει? Ποιος τους ελέγχει? Ή πάει στην τσέπη αυτόν που το διοργανώνει και εμείς τα κορόιδα πηγαίνουμε ως άνθρωποι με ευαισθησία και ακουμπάμε έστω και 1 ή 5 ή 10 ευρώ ως συμμετοχή. Να καλησπερίσω λοιπόν τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε σήμερα, τον κύριο Σωτήρη Κοντονάσιο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας κύριε Κοντονάσιο, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χαλαζιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος μαχόμενος δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος,
Αλλά παράλληλα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Συνάδελφοι. Και εσείς, κύριε Κοντονάσιο. Βρισκόμαστε και στα δικαστήρια. Δεν βρισκόμαστε μόνο όπου υπάρχει πολιτική αντίθεση. Δηλαδή, κυνηγάτε το μεροκάματο. Προφανώς. Πώς ζει ο περισσότερος κόσμος. Ο κόσμος ζει κυνηγώντας το μεροκάματο. Δεν βλέπω όμως πολλούς πολιτικούς να ζουν κυνηγώντας το μεροκάματο, αλλά κυνηγώντας την καρέκλα. Είναι μια άλλη κατηγορία που μπορεί να την προτιμά κιόλας ο πολλής κόσμος. Που ξέρουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Το είπατε πριν. Προτιμά δηλαδή να έχει κηφίνες πολιτικούς. Τουλάχιστον δεν θα λέω κηφίνες, ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζονται να εργαστούν για να βιοποριστούν. Εννοείς πλούσιος εσύ. Αλλιώς με τη μέρα δεν ζει κανένας. Πάντως είναι ουσιώδες να οι άνθρωποι θεωρώ που ασχολούνται με τα κοινά να έχουν επαφή με τον επαγγελματικό στίβο και με την κοινωνία, κύριε Χαλαζιά, γιατί θεωρώ ότι από εκεί μπορείς και αντλείς τις πληροφορίες και αξιολογείς τα δεδομένα τα οποία μπορείς να μεταφέρεις στο δημόσιο λόγο. Το θεωρώ ουσιώδες. Είναι σημαντικό. Η γενιά και η νεότερη και όλα που έχει τεράστια προβλήματα πρέπει να δει μέσα από την πράξη και μέσα από την κοινωνία πώς μπορούμε να βγούμε προς τα μπροστά. Είναι βασικό και οι παλαιότεροι αρχηγοί κομμάτων επιλέγαν τους ανθρώπους που είχαν κοινωνική καταξίωση και όχι κομματική. Και αυτό κάποια στιγμή, γι' αυτό είχαμε και κάποια πράγματα που τα προστατεύανε. Απλά και η πολιτική έχει χάσει την έγκλη της και έχει χάσει και την αξιοπιστία της στον κόσμο και στους νέους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και ιδιότητα και επαγγελματική αναφορά αποφεύγουν και οι ίδιοι να μπουν στο στίβο αυτόν. Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Και αυτό που λέει ο κύριος συνάδελφος είναι πολύ σαφές, είναι και σωστό. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος δεν συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ζωή της χώρας. Δεν παράγει. Ακριβώς. Δεν συμμετέχει ενεργά. Όχι, να το λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ενεργά συμμετέχω στην οικονομική δραστηριότητα ζωή μιας χώρας. Δηλαδή, είναι το ότι εγώ βιοπορίζομαι ή ασκώ κάποια. Βιοπορίζομαι εργαζόμενος. Είτε ως επαγγελματίας ελεύθερος, είτε ως υπάλληλος, είτε ως εργοδότης, είτε ως εργαζόμενος. Ούτε η μία ιδιότητα απαγορεύεται, ούτε η άλλη. Αλλά όταν κάποιος βιοπορίζεται με τον τρόπο αυτό, πάει να πει ότι καθημερινώς έρχεται σε επαφή με όλες σχεδόν τις κοινωνικές τάξεις, με ανθρώπους από διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και έτσι λοιπόν και βλέπει πράγματα που χρήζουν διόρθωσης και μαθαίνει πράγματα που δεν ήξερε και μπορεί και πρέπει να τα μεταφέρει στα κομματικά του όργανα προκειμένου αυτά να αποτελέσουν και ένα θεμέλιο. Μία μέρα πάντως των Ευελπίδων είναι ένα πολύ καλό μάθημα για πολλά πράγματα. Δηλαδή συμφωνείτε. Συμφωνείτε ότι μία από τις αιτίες της απαξίωσης πολιτικής είναι αυτό που είπε ο κύριος Κότσιρας. Ναι, ήταν η έντονη. Ξέρεις εσύ καλύτερα και από εμάς όλους εδώ ότι αυτό το κακό που έγινε στην Ελλάδα μετά τα 1980 περίπου, δηλαδή η έντονη κομματικοποίηση, δηλαδή η προσπάθεια των κομμάτων να αναδεικνύουν στελέχη μέσα από τα σπλάχνα τους, αυτά που λέγαμε παλιά, τα παιδιά του κομματικού σωλήνα, για να είμαστε πιο σαφείς και να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν ήταν και από τους επιτυχέστερους υπουργούς που είχαν κυβερνήσεις είτε του Πασόκ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, αυτά είναι και αυτό μια παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να την αποφύγει, όπως θα έχετε προσέξει. Ο Τσίπρας δεν κάνει υπουργούς μόνο όσους ήταν από το συνασπισμό. Σημαντικά υπουργεία της κυβέρνησής του έχουν δοθεί σε ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δοθεί όμως σε ανθρώπους στο ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτό. Και μια και αναφέρθηκε το παλαιό κομμάτι. Αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν. Με προκαλείτε, κύριε Κοντονάσιο, με προκαλείτε. Δεν διακρίθηκαν την κομματική σχέση. Θυμήστε μου σε παλαιότερη κυβέρνηση που να ήταν ζευγάρια μέσα στην κυβέρνηση και να είχαν υπουργικό θόκο. Για θυμήστε μου κάποιον. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Αν παλαιότερα υπήρχαν ζευγάρια σε θέσεις υπουργικές. Σε παλαιότερες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, πέστε μου, ένα παράδειγμα. Μα δεν επιλέγονται κάποιοι επειδή είναι ζεύγος για να γίνουν κάτι. Επιλέγονται γιατί ο καθένας επειδή είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Πάντα την εκτίμηση του έχοντας στην αποφασιστική αρμοδιότητα. Μιας και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και οι δυο είναι μεγάλοι. Κύριε Κοντονάσιο, ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια όπως με το επάγγελμά σας και με τα κοινά. Να σας θυμίσω εγώ μια περίπτωση την οποία την γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ο πρόεδρός σας, κατέβηκε στη Β' Αθήνας υποψήφιος βουλευτής
και ήταν και σύζυγός του. Έτσι, μπράβο. Η Ντιντή. Τεγόπουλου. Γιαννόπουλου. Λοιπόν, όταν ήταν να κατέβει ο Γιαννόπουλος, ο αείμνηστος, ο αρχηγός του κόμματος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, του είπε ένας από τους δυο σας. Μα, αυτό πράγματι το θυμάμαι σαν γεγονός. Και επειδή η κυρία Ντιντή ήταν η αδερφή του Τεγόπουλου της τότε κρατεάς θεωρητυπίας, ένα λεπτό όμως μπορεί, είτε ο Ανδρέας το είπε αυτό, είτε κάποιοι το εισηγήθηκαν προς τον Ανδρέα. Ενδεχομένως το είπε γιατί το ζήτησε ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Αθήνας, εντάξει. Αυτό ήταν μια πράξη την οποία την θυμάμαι για να μην γίνει. Να σας θυμίσω και μια δεύτερη. Τότε ήταν μέσα στη Βουλή και αναγκάστηκε σε παρέτηση η σύζυγος του αείμνηστου επίσης Βεριβάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Έτσι. Λοιπόν, τα αποφεύγανε. Και η μόνη περίπτωση, αδελφός όμως, ήταν ο αδελφός του Καραμαλή. Α, μιλάς για τον Αχιλλέα, δηλαδή. Έτσι, ναι. Μόνο. Εντάξει. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα δεν είχαμε συγγενολόγοι, ειδικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, μετά έτσι. Φτάνουμε στην περίοδο Μητσοτάκη που είχαμε τέτοια πράγματα που λέτε. Ζευγάρια. Μπορεί και ζευγάρια, δεν είμαι σίγουρο, δεν είμαι και ληξιαρχείο, αλλά τέλος πάντων από τα λίγα που θυμάμαι. Πάντως δεν ήταν τόσο πολύ έντονη αυτή η διαδικασία όσο βγαίνει σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να. Έτσι. Εγώ σας είπα πάνω σε αυτό, εκτιμάτε από την ηγεσία της κυβέρνησης ότι μπορείτε. Να πάμε όμως στα πρώτα. Παρότι είναι σύζυγοι, ο καθένας έχει δική του προσωπική και μπορεί να έχει ξεχωριστές ικανότητες. Να πάμε πρώτα σε ένα ερώτημα που είναι και θα ήθελα και τη δική σας άποψη και των δυο. Σήμερα η εφημερίδα του Η Αυγή μιλάει για την. Το σπάσιμο των περιφερειών. Των περιφερειών. Ειδικά τη Αθήνα. Ειδικά Β' Αθήνα και ακουμπά και λιγάκι το υπόλοιπο Αττικής. Μα γεωγραφικά, άμα το δει, αγαπητέ μου, το εσύ το ξέρει ότι. Έτσι. Συμφωνείτε εσεί. Ναι, είναι μια αναγκαιότητα. Έχει τόσο πολύ μεγαλώσει η Β' Αθήνα. Η οποία εκλογική περιφέρεια είναι πράγματι δύσκολο για οποιονδήποτε δεν έχει οργανωμένο, για οποιονδήποτε υποψήφιο. Δεν έχει οργανωμένο γραφείο και μάλιστα και σχετικά οικονομικά ενισχυμένο. Δεν μπορεί να τη βγάλει πέρα αυτή την περιφέρεια, δηλαδή υπό την έννοια του ότι θα μπορούσε κάποιος να την διασχίσει ολόκληρη, να περάσει, να δει τους ανθρώπους από όλες αυτές τις δημοτικές ενότητες. Είναι πρόβλημα. Όταν έχεις εκατομμύρια ψηφοφόρους σε μία περιφέρεια, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα πώς θα διαιρεθεί, και εγώ το ακούω αυτό, και μάλλον θα γίνει δηλαδή, αλλά πώς ακριβώς. Υπάρχει ένα σχέδιο, πώς θα καταλήξει, δεν το ξέρω ακριβώς να σου πω. Υπάρχει ένα σχέδιο, απλώς σαν σχέδιο. Σαν, ναι, υπάρχει, βεβαίως. Εσείς, κύριε Κότσιρα, θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να γίνει σε αυτή τη φάση των εκλογικών, των εκλογών ή θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε αυτούς όλοι οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε αυτή την περιφέρεια να τους σεβαστούν και να μην τις διασπάσουν τώρα. Σε δύο κομμάτια να γίνουν εκλογές και τις επόμενες εκλογές. Από ό,τι είδα και άκουσα από το σχέδιο που αναφέρεται σήμερα στην Αυγή, συνδέεται κιόλας το σπάσιμο αυτό και με την ύπαρξη απλής αναλογικής σε μια ενδυνάμει συνεργασία με το κίνημα αλλαγής. Αυτό είναι μια γενικότερη πολιτική αλλαγή και μια τροποποίηση του εκλογικού νόμου Άρδιν. Ναι. Οπότε αν αυτό ο στόχος είναι να υπάρξει ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα που θα οδηγεί στην απλή αναλογική, θεωρώ ότι είναι πλήρως κάκιστη η χρονική περίοδος αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε πει ότι και θεσμικά σαν Νέα Δημοκρατία διαφωνούμε με την απλή αναλογική η οποία δεν θα μπορέσει να φέρνει ισχυρές κυβερνήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν κάτι γίνεται όχι στοχευμένα και συγκροτημένα ώστε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος συνολικά και γίνεται επιμέρους με στόχο μικροπολιτικής ας πούμε σκοπιμότητας. Δηλαδή θα έπρεπε να αφήσουν χρόνο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θεωρώ πως είναι γιατί βλέπω, γιατί αν ισχύουν αυτά τα δημοσίευματα έτσι όπως περιγράφησαν, δεν υπάρχει μόνο ένα απλό σπάσιμο περιφερειών, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Γιατί παλαιότερα ήταν και δική σας πρόταση να διασυνδεθεί. Όχι, όχι. Το σπάσιμο των περιφερειών επί της αρχής είναι λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι όπως το μεγάλο περιφερειών. Το μεγάλο περιφερειών. Όπως είπε και ο κύριος Κοντονάς προηγουμένως, πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να μπορέσει να κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο σε τόσο μεγάλες εκλογικές περιφέρειες εκατομμυρίων πολιτών. Απ' την άλλη, αν αυτό γίνει στοχευμένα,
συζητάμε διαφορετικά. Αν αυτό το πράγμα γίνει σε συνδυασμό με απλές αναλογικές και αλλαγή του εκλογικού νόμου, εδώ πέρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Και με ποια κριτήρια θα σπάσει και πώς θα σπάσει. Έτσι, δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή, εγώ πολιτεύτηκα στο υπόλοιπο Αττικής που πράγματι είναι μια περιφέρεια. Αυτό πάλι από το Σούνιο μέχρι να πάτε στο Αλεποχώρι. Δηλαδή. Μιλάμε από τη Βουλιαγμένη μέχρι την Παναγία. Εδώ μιλάτε για 200 είναι γνωστό ότι είναι μια περιφέρεια εδώ. Εδώ βεβαίως είναι και η Λογανία είναι μεγάλος νομός, αλλά εδώ συμβαίνει τώρα υπάρχει και μια ανομοιογένεια προκειμένου. Δηλαδή το υπόλοιπο Αττικής αποτελείται από τις πιο πλούσιες περιοχές της κατοικίας μέχρι τις πιο φτωχές. Λοιπόν, αυτό υπάρχει συνδυασμός. Ενέχει μια δημοκρατικότητα δεν, αυτό. Βεβαίως όμως, αν κοπεί γεωγραφικά η Αττική, θα πρέπει να κοπεί σωστά γεωγραφικά. Δηλαδή, ας πούμε, βόρεια, κεντρική, νότια κλπ. Ούτως ώστε να έχει μια. Κάποιος, ας πούμε, δεν είναι, οι Βόρειοι θα είναι πάντα. Τι θα είναι. Το Βόρειο δεν είναι μόνο η Κηφισιά, όπως ξέρετε, είναι και το Χαλκούτσι, είναι και ο Οροπός, είναι και μέχρι το Δίλεση φτάνει. Και μετά. Πάντως είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να γίνει μήνες πριν τις εκλογές και όταν συζητάμε παραλλήλως από ό,τι διαβάζω και για σχέδια για πλεναλογική. Γιατί αν κρύβεται από πίσω αυτό. Ποια πλεναλογική θα είναι. Έτσι μπορεί, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γι' αυτό επειδή αναφέρθηκα σε αυτό δεν έχουμε δει κάτι στην πράξη. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές τις εκλογές ούτως ή άλλως. Ναι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο αν υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία εντός Βουλής. Αυτό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, αγαπητέ μου συνάδελφε. Δηλαδή, αν το εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει ο λαός είναι τέτοιο. Όχι, λέω για την υπάρχουσα βουλή. Δεν είναι παρακινδυνευμένο να έχουμε απλή αναλογική στη χώρα μας που βλέπουμε σε άλλες χώρες που έχει εφαρμοστεί. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί ανεξάρτητα από τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει σε κάθε σωστά οργανωμένη χώρα δυτικοευρωπαϊκή. Τα κράτη έχουν συνέχεια. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πάντοτε και έστω κατά 80% ανεξάρτητος από την κάθε κυβέρνηση. Με συνέπεια να μπορεί να λειτουργεί ανεξαρτήτως του ποιος εκλέγεται πρωθυπουργός, υπουργός κλπ. Σε εμάς, δυστυχώς το ξέρετε ότι. Ναι, είναι και οι κυβερνήσεις που πρέπει να δίνουν κάποιες παραπανήσεις εντολές προκειμένου να κινητοποιηθεί ο δημόσιος τομέας και ιδιαίτερα η κρατική μηχανή. Θα ήταν ευτύχημα για την Ελλάδα να έχει καταφέρει να έχει εξυγχρονιστεί τόσο πολύ ο κρατικός τομέας. Άρα δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι όριμη. Θα μας έδινε πολλούς πόντους σαν χώρα η αποτελεσματικότερη λειτουργία της κρατικής μηχανής σε όλους τους τομείς. Μάλιστα. Να πάμε όμως και σε κάτι άλλο, μας και μιλάμε για τομείς και για ανάγκες και για λειτουργία του κράτους. Δεν έχω καταλάβει και θα ήθελα τη δική σας άποψη. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους συμβασιούχους στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι απολύονται. Ουσιαστικά όμως δεν απολύονται, κύριε Κοντονάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Λίγη η σύμβασή τους ή όχι, κύριε Κότσιρα. Νομικά όταν λήγει η σύμβαση, δεν θα πρέπει. Όταν υπάρχει μια σύμβαση ορισμένο χρόνο. Τώρα παίζεται ένα ολόκληρο παιχνίδι, κύριε Χαλατζή, στο συγκεκριμένο θέμα. Με τους συμβασιούχους, ειδικά στους Δήμους, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι στην πλάτη τους. Με τον νόμο που υπήρξε, με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που υπήρξε, με τα κριτήρια που μπήκανε, με τους προηγούμενους δύο νόμους που βγήκαν για να πρημοδοτήσουν κάποιους. Τους καλλιέργησε μια ελπίδα. Αυτή η ελπίδα δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει. Αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να κάνει βήματα πίσω και έχει καταφέρει να εγκλωβίσει ένα μεγάλο αριθμό προσώπων και προσωπικού, το οποίο θεωρώ το κάνει προκειμένου να αντλήσει εκλογική πλατεία για τις εκλογές. Το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς, είναι ότι δεν συμπεριφέρεται έτσι σε ό,τι αφορά. Δεν είχε πει ο κύριος Κουρλέτης. Εδώ ήταν προκειμένου να υπήρξαν δύο νόμοι. Ορίστε. Ο κύριος Κουρλέτης, ο υπουργός εσωτερικών, δεν είχε πει ότι θα μονιμοποιηθούν όλοι αυτοί. Και... Βεβαίως το έχει πει. Αλλά κανείς δεν θα κάνει κάτι εφόσον αυτό δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα για τους νόμους. Προφανώς. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο τώρα αυτή η διαδικασία δεν ευδοκίμησε ακόμα δεν οφείλεται σε προσπάθεια της κυβέρνησης να. Έχει σε κατάσταση ομοιρίας αυτούς. Αυτές είναι λογικές και πρακτικές που τους ακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κοντονάσου, μα δεν γινόταν αυτό να το κάνει. Το δε φρούτο να παίρνουμε ανθρώπους, ανθρώπους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Όλες οι δημόσιες και οι αυτοδιοικητικές επιχειρήσεις να έχουν αυτό το τέχνασμα προκειμένου να δημιουργούν πράγματι. Ναι, μεν δίνουν κάποια μεροκάματα σε κάποιους ανθρώπους, αλλά τους έχουν ένα τέτοιο τόσο μεγάλο αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας αυτοί οι άνθρωποι που εξορισμού βεβαίως γίνονται κάποια στιγμή. Μα κύριε Κοντονάσιο, εδώ είναι προκειμένου φτιάχτηκαν δύο διατάξεις επί τούτου για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, προκειμένου να συνεχιστούν οι συμβάσεις τους, προκειμένου να μοριοδοτηθούν επιπλέον εν ώψη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός αυτός απέτυχε.
απέτυχε. Εν γνώση θεωρώ του Υπουργού, διότι και ο Υπουργός έχει ανθρώπους που θα έπρεπε να το συμβουλεύσουν ότι αυτά τα οποία είχε θέσει ως προτεραιότητα νομικά και πολιτικά δεν μπορούσαν να λάβουν χώρα. Έδωσε λοιπόν ελπίδες σε ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, έφτιαξε δύο διατάξεις ειδικά για αυτούς και στο τέλος κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να φταίει το κακό ΑΣΕΠ, η κακή δικαιοσύνη και όχι ο Υπουργός στα μάτια πολλών ανθρώπων. Αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα εκλογικό τέχνασμα. Το ΑΣΕΠ, όταν πήγε για να πάρει. Συγγνώμη, όταν ο Υπουργός κατέθεσε την πρότασή του στον ΑΣΕΠ για να πάρει την έγκριση, δεν μπορούσε το ΑΣΕΠ να του πει: ρε παιδιά, εδώ δεν γίνεται αυτό. Διαγωνισμός έγινε. Υπήρξε πρόβλημα. Διαγωνισμός χωρίς την προέγκριση του ΑΣΕΠ δεν γίνεται. Εδώ υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα. Μέσω ΑΣΕΠ έγινε διαγωνισμός. Ναι, για να. Υπάρχει πρόσληψη στο δημόσιο τομέα χωρίς. Μόνιμη θέση, όχι. Συγγνώμη, συμβασιού και διαφορά. Και διορθώστε με. Εγώ ξέρω ότι το κάθε τμήμα του δημοσίου που θέλει να προσλάβει κάποιον, κάποιους, στέλνει την αίτησή του στον ΑΣΕΠ, εκεί το μελετάνε, το εγκρίνουν ή το απορρίπτουν. Δεν μπορούσαν να δουν ότι δεν είναι σωστά αυτά που ζητάει και θα έπρεπε να το διορθώσει. Μήπως έχουν και επί της διαδικασίας κάποια έδωση αρμοδιότητα το ΑΣΕΠ δεν έχει. Ποιος την καθορίζει τη διαδικασία. Το ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη αρχή έχει μία συγκεκριμένη εμπλοκή στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί, γι' αυτό υπάρχει και το δικαστήριο το οποίο κρίνει τις πράξεις του ΑΣΕΠ εκ των υστέρων. Γι' αυτό και η εμπλοκή του επί της ουσίας δεν είναι τόσο στο ουσιαστικό κομμάτι που περιγράφεται, όσο στην τήρηση της διαδικασίας, μοριοδότησης κλπ. Δεν μπορεί να αξιολογήσει το ΑΣΕΠ να κάνει, ας πούμε, έλεγχο σκοπιμότητας της διαδικασίας της διαγωνιστικής. Κρίνει πράγματι με έναν αντικειμενικό τρόπο τα μόρια που υπάρχουν στον κάθε συμμετέχοντα κλπ. Θέλω να πω το εξής, το ΑΣΕΠ όταν απορρίπτει μία διαδικασία, μία αίτηση από μία ΔΕΚΟ, αν θέλετε, ή από κάποιο άλλο Υπουργείο. Δεν ελέγχει και πώς να πω. Σε κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τώρα, ΔΕΚΟ, επειδή είναι και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν και άλλα χαρακτηριστικά από τους Δήμους που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου. Αυτούς όμως τώρα. Είναι πιο στενό κομμάτι που ελέγχει το ΑΣΕΠ. Από αυτή την έννοια το λέω. Κύριε Κοντονάσιο, αυτούς δεν θα έπρεπε, εφόσον υπηρετούν σε πάγιες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχω παρακολουθήσει κατά πόντας, που λέμε, για να σας πω. Όχι, αντικειμενικά σαν πολίτης. Αντικειμενικά σαν πολίτης, εγώ κρίνω και σαν δικηγόρος το ίδιο κρίνω, ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος προσλαμβάνεται για να υπηρετήσει συγκεκριμένη και να προσφέρει συγκεκριμένη εργασία, εφόσον αυτή την εργασία ο εργοδότης του τη ζητάει για διάστημα χρόνου το οποίο είναι πάνω από τα όρια μια σύμβαση που έχει υπογράψει, πάει να πει ότι για τον εργοδότη αυτός ο εργαζόμενος είναι απαραίτητος. Συνεπώς, δηλαδή, γιατί είναι απαραίτητος, γιατί εξυπηρετεί διαρκείς και πάγιες ανάγκες του εργοδότη. Αυτό λοιπόν το καθεστώς πρέπει κάποια στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη, να πάψει να υφίσταται. Δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται κανείς την ανάγκη του κάθε εργαζόμενου για να του κάνει συμβάσει. Γιατί δεν το καταργήσετε. Αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα οπωσδήποτε. Όχι, γιατί το έλεγε προεκλογικά και το έλεγε μέσα στο πρόγραμμά τη ότι θα καταργηθούν αυτή η εκμετάλλευση. Πρέπει αυτά να καταργηθούν για το μέλλον. Τώρα να διώξουν ανθρώπους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έφτασαν μέχρι εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θα το έκανε με ευχαρίστηση. Το κάνει. Πάντως είναι γενικότερο το ζήτημα το πού έχει ανάγκη το δημόσιο προσλήψεις μονίμου προσωπικού, πού δεν έχει, πού προσλήψεις γίνονται με μερική διάρκεια για πολιτικούς λόγους, πού δεν γίνονται, πού υπάρχει πραγματική ανάγκη. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση στο δημόσιο, εννοούμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, ναι, αλλά εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη και το κάνουμε σώνει και καλά, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε κάποιους και να τους έχουμε κοντά μας εκλογικά, κύριε, όχι. Τι θα κάνει στους Δήμους, αγαπητές. Όταν λοιπόν, ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι εγώ θέλω 100 εργαζόμενους. Ο Δήμος έχει αυτός εκλογές μπροστά του. Ναι, και λέει ότι δεν έχει αυτός εκλογές πολλές φορές μπροστά του. Το θέμα είναι να μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να μπορέσει να θέσει στόχους. Πρέπει να θέσει αρχές για να πει ανεξάρτητε από τον Δήμο. Κανένα πολίτη θύμα τέτοια εκμετάλλευση. Όταν τα νοσοκομεία έχουν χιλιάδες προβλήματα. Αντί να επικεντρώσουμε εκεί, ωραία, επικεντρώνουμε σε άλλα. Συμφωνώ και σας λέω, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά το 2012 η κυβέρνηση απέλησε, αν δεν κάνω λάθος,
τους αστυνομικούς, τη δημοτική αστυνομία όλη. Δημοτική αστυνομία. Και τους σχολικούς φύλακες. Ναι. Τους απέλυσε. Ή δεν μπορούσε να είχε κάνει πριν πάρει αυτή την απόφαση με αυτό το σχεδιασμό που λέτε εσείς, έτσι το ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην πάνε στο Ταμείο Ανεργίας και να πάνε να καλύψουν ανάγκες που έχει το δημόσιο. Κοιτάξτε, καταρχάς σε εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει μια διαδικασία των προσλήψεων, ένα προσπέδιο που συζητούσαμε και ήταν μια λύση η οποία μέσω πρόθεσμα θα απάλλασε το δημόσιο χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα, το θέμα της... υπήρξε ένα πρόβλημα διαθεσιμότητας και μετακίνησης. Αυτή τη στιγμή, από τις απολύσεις εκείνες που γίνανε, από το 10 και μετά την κρίση, το δημόσιο είναι το μικρότερο δημόσιο στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι το μικρότερο δημόσιο στην Ευρώπη, αναλογικά με τον πληθυσμό. Το θέμα για μένα, κύριε Χαλαζία, δεν είναι αριθμητικό. Το είπα και προηγουμένως. Δεν είναι... Πόσο έχω να τα αφήσω, να κόψουμε τόσο. Δεν είναι θέμα αριθμητικό αμυγός. Το θέμα είναι να είναι λειτουργικό το δημόσιο. Να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για τον πολίτη. Ωραία, και να υπάρχει. Έγινε μια προσπάθεια. Κλείσατε, καταργήσατε για να μην πάω στην παιδεία. Έγινε μια προσπάθεια διαθεσιμότητας. Δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα και εκ των υστέρων να υπάρξει κινητικότητα εκεί που υπήρχε ανάγκη. Αυτή η λογική. Αυτή η λογική ξεκίνησε να γίνει, ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό πέτυχε, σε ένα άλλο βαθμό απέτυχε, όμως σαν λογική το να υπάρξει διαθεσιμότητα και κινητικότητα εκεί που υπάρχει ανάγκη ήταν σωστή κατεύθυνση. Όχι απόλυση. Η απόλυση έγινε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ λίγες και θεωρώ ότι δεν ήταν στο ίδιο πλαίσιο που συζητάμε τώρα. Θέλετε να πετύχει, κύριε Κωσέρα, κανείς, κύριε Χαλαζιά, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένο. Ήθελε να πετύχει το στόχο που ζητούσε η Τρόικα. Δεν μπορεί να είναι ποτέ κανένας ευχαριστημένος όταν υπάρχουν απολύσεις. Εδώ πέρα όμως υπάρχει ένα θέμα μιας άλλης πίεσης που υπήρχε το 12 από αυτές που υπάρχει τώρα, ένα αυτό. Και δεύτερον, σας εξηγώ ότι υπήρχε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να υπάρξει κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί δεν το κάνει. Και να υπήρξε σε ένα μεγάλο βαθμό, εφαρμόστηκε. Επί ημερών, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο διοικητικό μεταρρύθμιση, εφαρμόστηκε κινητικότητα. Σε μεγάλο βαθμό. Το οποίο δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία εκείνη την περίοδο έχει σφοδρές αντιδράσεις απέναντι. Συντονισμένες από το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, ο οποίος έλεγε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνει τώρα, και η διάρκεια της και ο χρόνος ζωής ήταν 2 χρόνια, και τώρα μιλάμε για μια κυβέρνηση 3,5 ετών, η οποία θα μπορούσε να έχει κάνει όλα αυτά που έλεγε δήθεν και έχει κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πηγαίνουμε στη λογική της κινητικότητας. Η κινητικότητα ήταν μια λογική που θα μπορούσε, αν είχε φτάσει στο τέλος της και αν είχε εφαρμοστεί μέχρι τέλους και είχε λήξει ομαλά η κυβέρνηση τη θητεία της, να έχει κάνει ένα δημόσιο πιο λειτουργικό χωρίς να υπάρχουν απολύσεις. Δεν ήταν ο στόχος η απόλυση. Ήταν ο στόχος να υπάρχουν εκεί πέρα που υπάρχει ανάγκη να πάει ο δημόσιος υπάλληλος. Στην κινητικότητα που εφαρμόσατε, είδαμε το εξής τραγελαφικό. Ένας σταθμάρχης του ΟΣΕ να πηγαίνει φύλακα στο μουσείο. Όταν ξεκινάει μια διαδικασία. Μου φαίνεται τώρα ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να είναι ακραίο. Μπορώ να σα φέρω εγώ 10 παράδειγμα που πέτυχαν. Θα σα πω που δεν είναι. Κάτι που όταν ξεκινάει κάτι. Εφόσον θεωρείται ακραίο αυτό, θα σα πω κάτι άλλο. Ξέρετε ότι για πάνω από 6 μήνες αυτοί που πήγανε με την κινητικότητα σε διάφορα υπουργεία δεν πληρωνόντουσαν γιατί δεν υπήρχε προπολογισμός. Όχι, υπήρχε μισθοδοσία κανονικά. Και δεν πληρώθηκαν. Αυτό δεν ισχύει που λέτε. Πληρωνόντουσαν ακόμη από την υπηρεσία που ήταν και δεν ήταν ολοκληρωμένη. Επειδή υπάρχει μια ολόκληρη σπέκουλα για τα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων και τη Νέα Δημοκρατία. Μα το καλεί και ο οδηγός σας τώρα. Μας λέει ότι θα απολύσει. Έχει κάνει επανειλημμένες δηλώσεις. Δεν θα απολύσει κανένα δημοσιοπάλληλο. Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς την ίδια σπέκουλα για να τρομοκρατήσει τους δημοσίους υπαλλήλους και να υπάρξει μια εκλογική εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης. Τι λέμε εμείς, ο πολίτης δεν θέλει να έχει ένα πιο λειτουργικό δημόσιο, είναι ευχαριστημένος ο πολίτης σήμερα από τις δημόσιες υπηρεσίες. Γενικώς, εγώ θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και είναι κοντά στον πολίτη στην καθημερινότητά του. Αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους όμως πρέπει και να τους προστατεύσουμε και να τους δώσουμε και ένα κίνητρο να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Αυτό δεν είναι ανορθολογικό, ούτε επιθετικό,
ούτε. Εννοείται την αξιολόγηση. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει μία αξιολόγηση οποιοδήποτε υπαλλήλου δουλεύει κάπου, κύριε Χαλαζιά. Εσείς δεν αξιολογήσετε. Ναι. Εμείς δεν αξιολογούμαστε από τους πελάτες μας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αξιολόγηση. Ορίστε, είναι παραλογισμός αυτό. Έχετε περιορίσει την κουβέντα σε ένα θέμα το οποίο το έχει λύσει η ιστορία. Ποιο έχει λύσει η ιστορία. Το συγκεκριμένο, την διοκτική τάση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά ο Κυριάκος και δεν την είχε ο πατέρας του. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο πατέρας του και οι αδερφοί προσλάμβαναν κατά χώρον. Ποιος προσλάμβανε. Ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επί της κυβερνήσεώς του εννοώ, γιατί θα το ενθυμίσετε προφανώς, είχε προβεί σε χιλιάδες προσλήψεων. Στις ΔΕΗ συγκεκριμένα επί τώρα, γίνει 5.500 προσλήψεις επί τώρα. Λοιπόν, σε αντίθεση όμως με τον πατέρα και την αδερφή του, ο ίδιος ο Κυριάκος φαίνεται ότι είναι απεινής διώκτης των δημοσίων υπαλλήλων. Προφανώς ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των πολιτικών. Δεν πιστεύετε αυτά που λέτε. Θεωρούν που διαχειρίζεται αυτή η λογική τώρα. Είναι πολιτικό. Μα είναι πολιτικό το σκεπτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Επειδή ασπάζεται απόλυτα. Όταν λέω ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση. Εσείς δεν το αξιολογείτε αυτό. Εγώ σας διέχομαι. Ένας αρχηγός. Θέλω μόνο αυτό. Δεν θα το διαχειριστώ. Αιτιολογώ απλώς. Έχει κάνει 10 φορές την ίδια δήλωση. Δεν την αξιολογούμε. Δηλαδή λέει ψέματα ακριβώς. Αιτιολογώ απλώς γιατί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πράγματι απεινής διώκτης του δημόσιου τομέα γενικότερα. Γιατί είναι απόλυτα νεοφιλελεύθερη η πολιτική του σκέψη. Με συνέπεια, όσο λιγότερο κράτος λέει όλη αυτή η σχολή της οικονομικής σκέψης, τόσο καλύτερα πάνε οι οικονομίες. Λοιπόν, ορίστε. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Άμα το πούμε σιγά, δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Άμα το πούμε σκυλί, καταλαβαίνει καλύτερα. Ότι αυτή η πολιτική είναι εκείνη η οποία επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερα συρρήκνωση του δημόσιου τομέα της οικονομίας αλλά και του κρατικού μηχανισμού αυτού καθ' αυτού, ο καθένας καταλαβαίνει τι είναι αυτή η σχολή. Είναι η κλασική, είναι η αφελελεύθερη. Την οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν την ασπάζονται και τα περισσότερα στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν αυτό συμβαίνει. Τότε και έρθουν ποτέ στην κυβέρνηση, θα είναι ζημιά τεράστια για τη χώρα. Mm. Αυτό λοιπόν το πολιτικό, ας πούμε, για μένα δεν σε φαντάζομαι, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τον ίδιο είναι πλεονέκτημα. Αυτό τον οδηγεί στο να μην βλέπει με καλό μάτι οτιδήποτε αφορά και λέγεται δημόσιο. Σε αντίθεση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κρατική δομή καλά οργανωμένη και αν διαβάσετε τον νόμο του Βερναρδάκη για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί αυτή και γενικώς το τι κάνουμε για τον εξοπλισμό. Θέλω και εγώ να κάνω αυτό για να μην διακόψω. Α, θα σας πω εγώ. Πολύ απλά. Ρωτήστε όποιον πολίτη θέλετε. Πείτε τους το 2018. Είναι, εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από το σημερινό δημόσιο τομέα της γραφειοκρατίας. Παρότι εξυπηρετείται το 2014 και το 2013. Ρωτήστε λοιπόν τους πολίτες πόσες πράξεις πια δεν χρειάζονται να πάνε να τις πάρουν από το χωριό του ο καθένας. Με τα μέσα που έγινε το 2014. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στόχος της οποίας είναι. Να λέτε όμως για τους προηγούμενους κάτι, κύριε Κοντονάσιο. Δεν την έχει υπολογιστεί. Η γιαγιά σας βεβαίως ούτε η δικιά μου θα υπολογίζεται να μας ζούσε. Το θέμα είναι ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν να απολύσουμε κόσμο το δημόσιο. Θέλουμε αντιθέτως αυτοί που υπάρχουν. Αφού προχωρούν ο καθένας οικονομικά στη δουλειά του, να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες και όταν χρειάζονται προσλήψεις να γίνονται. Αυτές γίνονται πάντα με ΑΣΕΠ. Μην μπει κανείς εδώ και σε κανένα τραπέζι άλλο, γιατί το λένε πολλοί, αλλά το λένε αστήρικτα. Ότι η κυβέρνηση διορίζει. Έχετε δει να διορίσει αυτή η κυβέρνηση άνθρωπο σε δημόσια υπηρεσία χωρίς ΑΣΕΠ? Μην μου πείτε αυτά που λένε. Μην μου πείτε για τους μετακλητούς. Θα σα πω εγώ αυτά που θέλω να σα πω εγώ. Για τους μετακλητούς, για τους φορείς που ιδρύσατε. Γιατί όχι, όχι, θα σα πω για τους καινούργιους φορείς που ιδρύσατε. Που έχετε ιδρύσει άνω των 100 φορέων. Γενικές γραμματείες, ειδικές γραμματείες. Αυτοί οι φορείς τι είναι, αυτοί δεν είναι. Γενικές γραμματείες δεν έχουν προσωπικό. Δεν έχουν γενικό γραμματέα, δεν έχουν καινούργιους μεταφυλλούς. Μα είναι δυνατόν να μην δεν έχουν γενικό γραμματέα. Με συγχωρείτε. Μα ξέρετε ότι ο αριθμός των μεταφυλλών είναι παλιούρο. Επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ έχει χαόδη διαφορά. Να φτιάξετε, έχετε φτιάξει ένα σχασμό παραπάνω φορείς στο δημόσιο για να εξυπηρετείτε το δικό σας κοινό. Υπάρχουν πάρα πολλοί γενικές γραμματείες. Σε κάθε επίπεδο έχετε βάλει άλλες δύο γενικές γραμματείες και γενικές γραμματείες. Δεν πιστεύω να εννοείται, ας πούμε, την αρχή επίλυσης του καθηγητικού προσωπικού. Ο κύριος Κοντονάσιο έθεσε κάτι πριν το οποίο πράγματι είναι προς αξιολόγηση. Έχουμε μια ιδεολογική διαφορά. Τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χαλαζιά? Ένα μεγάλο δημόσιο από το οποίο θα εξαρτώνται όλοι. Θέλετε να το πούμε μισθό, επίδομα, μικροεπίδομα, εξάρτηση.
Εμείς τι λέμε, εμείς λέμε, να το ολοκληρώσω. Εμείς λέμε το εξής. Δημόσιο, λειτουργικό και σοβαρό για τον πολίτη, το οποίο θα υποπτεύει μεν την ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν θα τη στραγγαλίζει, ναι. Δεν θα έχουμε ένα δημόσιο που θα παίρνει το 85% του εισοδήματος για να μπορέσει να θρέφει ανενεργούς υπαλλήλους που προσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο θα έχει πραγματική επιρροή και θα έχει πραγματική εποπτεία στο επιχειρήν, αλλά θα το αφήνει να λειτουργήσει. Γιατί από εκεί θα έρθουν οι πραγματικές θέσεις εργασίας, από εκεί θα υπάρχει παραγωγικότητα και από εκεί, κύριε Χαλαζιά, θα βλέπουμε ανθρώπους και να σου λένε: δεν προτιμώ το επίδομα ανεργίας, αλλά θέλω να πάω να δουλέψω. Ξέρετε, πρέπει να αποφύγουμε στην Ελλάδα. Να φτάσουμε σε αυτό. Ναι. Να μας λέει κάποιο παιδί στην ηλικία μας, να λέει: προτιμώ να κάθομαι και να παίρνω το επίδομα ανεργίας από το να πάω να δουλέψω. Αυτό είναι μια λογική παρασιτική, μια λογική αντιπαραγωγική, η οποία στο τέλος-τέλος θα δημιουργήσει μια κοινωνία η οποία είναι ανενεργή και πολύ light. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία που θα υπάρχει η λογική: δουλεύω, πληρώνομαι, δουλεύω παραπάνω, πληρώνομαι καλύτερα, κάνω οικογένεια, στείνω τη ζωή μου, μένω στην Ελλάδα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Δεν εξαρτάται από τον Τσίπρα να μου δώσει 300 ευρώ. Κύριε Κότσιρα, θα σα ρωτήσω. Εμείς δεν θέλουμε το δημόσιο τομέα γι' αυτό. Δεν θέλετε. Εσείς θέλετε να ζει από ένα επίδομα. Είναι μια αντίληψη κοσμοθεωρίας. Φυσικό διάλειμμα. Απλώς προετοιμάζω τον κύριο Κότσιρα ότι αυτό που λέτε και το θέμα της γραφειοκρατίας και των νόμων και των υπολείπων για να δουλέψουν και να υπάρχει αποδοτικότητα από τους δημοσίους υπαλλήλους είναι θέμα διοικήσεων και νόμων. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι εδώ λοιπόν να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που επίσης θα έχουν κάποιες μικρές ή μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τέλος Αυγούστου, 19 Αυγούστου κλείνει, τελειώνει το μνημόνιο και θα έχουμε καθαρή έξοδο. Δηλαδή θα είμαστε πολύ εντάξει. Από την άλλη όμως ο επικεφαλής των 53 του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος, εγώ τον θεωρώ ότι είναι φιλελεύθερος και δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά, αυτό είναι άλλο παπαυαγγέλιο, αλλά λέει ότι μην περιμένετε ότι θα βγούμε από την κόλαση και θα πάμε στον παράδεισο, έχουμε προβλήματα. Η δε αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει και λέει ότι αυτά ξεχάστε τα, δεν υπάρχει καθαρή κτλ. Θα είναι εντός εισαγωγικά βρώμικη, δηλαδή δύσκολη η έξοδος, και το στηρίζει σε αυτό που λένε και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τα κολεγιόπεδα όπως τα λένε, τεχνοκράτες, αλλά το στηρίζουν στο ότι θα υπάρχει επιτήρηση. Βέβαια εφευρέθη μια καλύτερη και πιο χαλαρή έννοια, όχι επιτήρηση, εποπτεία. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Για αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε για να δούμε τελικά μπορούμε να βγούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να είναι ξεκάθαρη και καθαρότατη η έξοδό μας από τα μνημόνια. Πάνω όμως σε όλα αυτά θα έχουμε όμως και την γνώμη και την άποψη και το ρεπορτάζ του πατριάρχη του ρεπορτάζ, τον Σπύρο Καρτζαφέρη. Αν μας ακούει, Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα. Πώς περνάμε στην ποταμιά? Μια χαρά. Όλα καλά? Πολύ ωραία. Θα κάνω σε σένα την πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσει και η κουβέντα μας για αυτό το θέμα που ακόμα ναι μεν είναι πρώτο και συζητιέται, αλλά δεν μπαίνουμε σε βάθος. Θα ήθελα από τη δική σου εκτίμηση και βέβαια από τα ρεπορτάζ που κάνεις και έχεις και τις πηγές σου, εκτιμάς ότι η έξοδος μετά τη λήξη του μνημονίου τον Αύγουστο, 19 Αυγούστου του 2018, θα είναι μια έξοδος ευνοϊκή για τον ελληνικό λαό ή μια έξοδος η οποία θα συνεχίσει να ζει στα ίδια προβλήματα? Η έξοδος είναι απαραίτητη να γίνει. Τώρα αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, ναι, θα τα δείξει η καθημερινότητα. Όμως αυτή η έξοδος που γίνεται μου θυμίζει τον ενοικιαστή ενός σπιτιού που λύγει το συμβόλαιό του και πρέπει να φύγει. Φεύγει, αλλά είναι υποχρεωμένος να πληρώνει εσαΐ το ενίκιο. Κάντε το λίγο πιο λιανά για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή θα πληρώνουμε... Δεν θα πληρώνουμε.
Μα λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι καθαρή και θα δανειζόμαστε και θα κυβερνάμε εμείς και θα γίνουμε πλέον κυβέρνηση και όχι διακυβέρνηση. Εντάξει. Ούτε η κυβέρνηση λέει την αλήθεια, ούτε η αντιπολίτευση λέει την αλήθεια. Υπερβάλλουν για εσωτερική κατανάλωση. Η έξοδος πρέπει να γίνει όπως και είπα και στην αρχή. Τα προβλήματα όμως θα είναι μεγάλα. Αν νομίζουμε ότι με την έξοδο θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή πριν των μνημονίων, αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Οι δυσκολίες θα συνεχιστούν και ελπίζομαι με την πάροδο του χρόνου να βελτιώνεται σταγόνα-σταγόνα η όλη υπόθεση. Ωραία. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί θα πρέπει να μου πεις και γιατί δεν θα είναι καλύτερα από ότι είμαστε μέσα στα μνημόνια. Αλλά ας μας απαντήσουν και οι δύο καλεσμένοι μας, εδώ ο κύριος Κοντονάσιος και ο κύριος Κότσιρας. Κύριε Κοντονάσιο, ακούσατε τι είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Θα είναι καθαρή τελικά η έξοδος από το... τώρα, εδώ είναι η έννοια της, το τι επίθετο χρησιμοποιεί κανείς, έχει μικρά σημασία. Σημασία μεγάλη έχει, όπως και ο κύριος Καρατζαφέρης είπε, το γεγονός αυτό καθ' αυτό της εξόδου. Τι πάει να πει λοιπόν έξοδος για να δούμε τι είναι καθαρό και τι είναι βρώμικο που είπατε εσείς. Έξοδος σημαίνει λοιπόν εν προκειμένου λήξη της αυστηρής επιτροπίας και επιτηρήσεως υπό την οποία τελούσε και τελεί μέχρι σήμερα από το 2010 η ελληνική οικονομία και προσπάθεια της χώρας να επανέλθει στην οικονομική κανονικότητα. Η οικονομική κανονικότητα μιας χώρας που ανήκει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της από τις διεθνείς τραπεζικές αγορές, από αυτό που λέει ο κόσμος, αγορές χρήματος. Χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να πάρει την άδεια κάπου για το πού θα δαπανίσει το Α ή το Β ποσό και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να της πει κανείς τόσα θα πάρεις, περισσότερα δεν μπορείς να πάρεις, έστω και αν τα χρειάζεσαι. Αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση, διότι από την επιτυχία της πορείας που θα έχει η οικονομία μετά τον Αύγουστο, γιατί πλέον κανείς, να θυμίσω, δεν αμφιβάλλει πλέον ότι τελειώνουν τα πράγματα τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα κριθεί για την αποτελεσματικότητά της να έχει γυριστεί τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα κάνει η κυβέρνηση τις σύντομες εκλογές που ευαγγελίζονται διάφοροι και λένε ότι έχει ακούσει κάτι. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει ακολουθήσει μια οικονομική πολιτική που έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο, γεγονός είναι. Αυτό και δεν το αφισβητεί κανένα. Δεν με απαντάτε όμως στο βασικό. Ναι, η εταίρη μας. Έχει δημιουργήσει τα απαιτούμενα αποθεματικά κεφάλαια τα οποία θα της επιτρέψουν λοιπόν να βγάλει τη χώρα για δανεισμό στις διεθνείς τραπεζικές αγορές προκειμένου να εξασφαλίσει εκείνο το χρήμα που χρειάζεται. Το θέμα του επιτοκίου θα το κρίνουν. Ακούστε. Α, και αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, ήδη διάφοροι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη αρχίσουν και αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία. Και όπως τουλάχιστον γράφεται, αυτές οι αναβαθμίσεις θα ακολουθήσουν σε πολύ εντονότερο βαθμό. Όσο λοιπόν περισσότερο μας αναβαθμίζουν. Δεν τα κοιτάνε. Την ουσία να δούμε, κύριε Κοντονάσιο. Η ουσία θα φανεί ακριβώς εκεί τότε θα πρέπει και εσείς να κρίνετε την κυβέρνηση. Τότε θα φανεί αν η συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτά που λέγει έχει την ικανότητα να τα κάνει στον οικονομικό κόσμο. Πιστεύουμε ότι. Γιατί λέμε καθαρή την έξοδο. Ότι αφού θα τελειώσει αυτή η μνημονία, το συγκεκριμένο μνημόνιο. Από εκεί και πέρα που θα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την διαχείριση των οικονομικών της η σημερινή κυβέρνηση, τούτη η κυβέρνηση πιστεύει και υπόσχεται ότι θα καταφέρει να διαχειριστεί εκείνη την περίοδο με τρόπον τέτοιο ώστε να επαναφέρει την οικονομία σε ανάπτυξη. Να ρωτήσω τον πιο έμπειρο. Κύριε Καρατζαφέρη, ακούσατε τι λέει ο κύριος Κοντονάσιος, ότι εντάξει, θα έχουμε όλες τις δυνατότητες. Επιστεύω ότι με την έξοδο που είναι τυπική λήξη του συμβολαίου, του προγράμματος, πιστεύω ότι η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση αποκτά μία ελαστικότητα σε εφαρμογή μέτρων και μπορεί να δώσει 5 πράγματα που δεν μπορεί να δώσει τώρα που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Συγγνώμη κύριε Καρατζαφέρη, δεν εφαρμόσει αυτά που έχουν ψηφίσει. Βεβαίως ναι. Όχι. Αλλά δεν είναι άσπρο μαύρο. Συγγνώμη, το ψηφίσανε. Τα ψηφίσατε, κύριε Κοντονάσιο. Ψηφίσατε το αφορολόγητο, ψηφίσατε τη μείωση των συντάξεων. Αν τελείωσε ο κύριος Καρατζαφέρης, θα σας πω. Δεν τελείωσα. Δηλαδή, Χρήστο, να σου πω ένα παράδειγμα. Εάν θέλει
να κάνει αύξηση του βασικού μισθού, μπορεί να το κάνει. Τώρα, σήμερα, μέχρι τις 19 Αυγούστου, δεν μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά που μπορεί να προκύψει. Και συμφωνώ με τον προλαλήσοντα ότι θα δώσει πλέον, μετά τις 20 Αυγούστου, εξετάσεις η κυβέρνηση. Τώρα, λέει ότι δεσμεύεται από το πρόγραμμα, από τη λιτότητα κτλ. Μετά τις 20 Αυγούστου, τυπικά τουλάχιστον, δεν θα δεσμεύεται και πρέπει να δούμε επιτέλους την πολιτική της. Α, μάλιστα. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Κότσιρα και επανερχόμαστε. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Ναι. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, το θέμα της λήξης του προγράμματος του συγκεκριμένου δεν θα το συζητούσαμε καν εάν δεν είχαμε την ανεκδίγητη διαπραγματευτική εξαμηνία κατάσταση του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Τσίπρα της αρχής του 2015, όπου φορτωθήκαμε ένα μνημόνιο σε πολύ μεγάλο βαθμό άχρηστο, με αποτέλεσμα να τρέχουμε πίσω από το μνημόνιο αυτό για να ικανοποιήσουμε τα όσα τότε υπογράφησαν και όσα έπρεπε να έχουν γίνει. 4 χρόνια μετά, δηλαδή 4 χρόνια οικονομικής καθυστέρησης, που αν δεν είχαν γίνει εκλογές το 2015 και αν δεν είχε γίνει αυτή η διαπραγμάτευση στο πρώτο εξάμηνο, θα είχαμε. Ήταν... Όχι, είναι ένα γεγονός πολιτικό το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί στην ιστορία, κύριε Χαλαζιά, διότι με ευθύνη της κυβέρνησης τότε, τη σημερινής κυβέρνησης σήμερα, της αντιπολίτευσης τότε, έγιναν εκλογές το 2015, διότι δεν ψήφισε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ευθύνη της κυβέρνησης Τσίπρα, με υπουργό τον Βαρουφάκη, φάγαμε 6 μήνες. Στο κλείσιμο της αξιολόγησης, προκειμένου να έρθει στο τέλος ένα μνημόνιο με κλειστές τράπεζες. Δεν είχατε κλείσει εσείς την αξιολόγηση αυτή. Εμείς δεν μπορούσαμε να την κλείσουμε. Ήταν να κλείσει το Μάιο και δεν είχε κλείσει ούτε το Νοέμβριο. Έγινε προσπάθεια μετά τις ευρωεκλογές. Αν θυμάστε καλά, και ο κύριος Σαμαράς στο Βερολίνο, που του κλείσανε και την πόρτα. Ο ρόλος των εταίρων μας εκείνη την περίοδο έχει αποδειχθεί με πάρα πολλές δηλώσεις που έγιναν εκ των υστέρων και τις ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Όταν γνωρίζει ότι με τη λογική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο αργά ή γρήγορα το Μάρτιο. Πέστε μου σήμερα, κύριε Κότσιρα. Μία παρατήρηση. Ωραία. Δεύτερη παρατήρηση. Μιλάμε για έξοδο από τα προγράμματα. Έχουν ψηφιστεί για το 19 και το 20 ηφαισιακά μέτρα τα οποία θα αγγίξουν όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν μιλάμε για ένα κομμάτι, μιλάμε για μείωση αφορολόγητου και για κόψιμο περαιτέρω συντάξεων. Αυτά είναι 2 μέτρα απολύτως ηφαισιακά, τα οποία θα εφαρμοστούν μετά την τυπική λήξη του προγράμματος. Ναι. Δηλαδή, θα εφαρμόζουμε μέτρα, θα ελεγχόμεθα, όπως είπε και ο κύριος Τσακαλώτος, 4 φορές το χρόνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας και παραλλήλως δεν θα έχουμε χρήματα από αυτούς. Ωραία, ο κύριος... Δηλαδή, εδώ θα έχουμε μια περίεργη κατάσταση να εφαρμόζουμε μέτρα απολύτως ηφαισιακά, χωρίς να έχουμε δει τι σημαίνει το μετά. Ναι, ο κύριος Καρατζαφέρης και ο κύριος Κοντονάσιος είπαν το εξής πράγμα, ότι. Και ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ο κ. Καρατζαφέρης, λέγοντας ότι αν θέλει να δώσει αύξηση στους μισθούς, θα μπορεί να τους δώσει. Πολύ καλά. Άρα δεν θα μπορέσει. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι θα το κάνει 7,51 το 2015. Πέρασαν 4 χρόνια και έχουμε φτάσει στη γενιά των 300 ευρώ. Ναι, όχι. Και λέει και το άλλο όμως, ότι πήρε μια διαδεσμεύση. Με αυτό που λέει ο κύριος Καρατζαφέρης συμφωνώ. Το θέμα είναι ο κύριος Τσίπρας δεν το ήξερε το 2015 με το 2018 ότι θα έχει πρόβλημα και έλεγε ότι θα δώσει 7,51 κατώτατο μισθό και δεν τον έδωσε. Δεν έλεγε ότι θα καταργήσει τον ένφια και δεν τον κατήργησε. Εγώ περίμενα να ακούσω. Αν παρακαλώ, δεν θέλω να το διακόψω, αλλά αν η ερώτηση είναι σε μένα, θα ήθελα. Α, παρακαλώ, συνεχίστε. Και μια τρίτη παρατήρηση. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία κατάσταση η οποία θα εφαρμόζονται πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για πάρα πολλά χρόνια, τα οποία πλεονάσματα που έχουν επιτευχθεί σήμερα και θα ήταν ήδη δεδομένα στις αρχές του 2015, έχουν προκύψει από μία ακραία φορολόγηση και από μία ακραία αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών στην αγορά, κύριε Χαλαζιά, γιατί από το 2015 μέχρι σήμερα ένας φόρος δεν έχει μειωθεί. Ένας φόρος, αν μου πει ο κύριος Κοντονάσιος, από το 2015 μέχρι σήμερα, έναν φόρο που να μειώθηκε, δεν θα μου βρει ούτε μισό. Το καλάθι της νοικοκυράς που λέμε συχνά, δηλαδή ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, ΦΠΑ στις υπηρεσίες, φόρος στις επιχειρήσεις, φόρος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό λοιπόν όλο το πλεόνασμα βάσει του οποίου υποτίθεται θα γίνει η έξοδος και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης έχει προέλθει από μία αφέμαξη της μεσαίας τάξης
η οποία αυτή θα έπρεπε την επόμενη μέρα να τραβήξει το κάρο της, να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, κύριε Κοντονή, χωρίς να μειωθούν οι φόροι, χωρίς να μειωθούν οι φορές. Τον κύριο συνάδελφο, εν προκειμένου, να ακούσω πράγματα σε ό,τι, ό,τι αφορά την, αν έχουμε να κάνουμε προτάσεις εμείς για την ανάκαμψη την οικονομική της χώρας μετά την έξοδο των μνημόνιων. Τώρα ακούω από τον κύριο συνάδελφο ότι πάει να αποδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την κακοδαιμονία της ελληνικής οικονομίας, η οποία δημιουργήθηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την τρόπο που δίνει. Πάει αυτό τώρα. Το γίνουμε και αυτό. Ξεχνά όμως ο κύριος συνάδελφος ότι μια άλλη πάμετος που δεν μπήκε εδώ στην κουβέντα είναι και αυτή η ανοιχτή συζήτηση για την ευνοϊκότερη ρύθμιση ή έστω και απομείωση του ελληνικού χρέους. Ένας παράγοντας ο οποίος θα καθορίσει τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας αυτής, και αυτό είναι δεδομένο επίσης, είναι το πώς τελικά πόσα χρήματα θα καλείται αυτή η χώρα να πληρώνει κάθε χρόνο προκειμένου να εξευγηθούν τα οφειλόμενα. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνία, περιμένουμε καλύτερη. Αυτό έχουμε υπογράψει. Περιμένουμε καλύτερη συμφωνία. Καλύτερη μισό λεπτό. Περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση σαν χώρα για το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι, το ξέρετε κι εσείς, δεν το λέω εγώ, δεν είναι καινούργιο, σωστά. Λοιπόν, δεύτερον, ένας παράγοντας τον οποίο τον περιμένουμε δεν είναι βέβαιος, δεν είναι αυτός που καλλιεργείται πολιτικές για το κόψιμο, για το κόψιμο του χρέους. Κάτι. Και κόψιμο χρέους δεν είδαμε. Επειδή αναφερθήκατε διότι τώρα, λέγατε για σε σάρκες και χρέη και λοιπά. Επειδή λοιπόν αναφερθήκατε στην περίοδο Βαρουφάκη και στην προηγούμενη περίοδο της διοίκησης Σαμαρά Βενιζέλου. Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτά γιατί για ευνόητους λόγους. Αφενός μεν διότι παρά τις όποιες τότε διαθέσεις είχατε, δεν καταφέρατε να τα βρείτε με τους εταίρους για να κλείσει η ρημάδα η αξιολόγηση. Πέρασε το βάρος στο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι. Με το ΣΥΡΙΖΑ εκείνο να το διάστημα, για εκλογές. Εκείνο το διάστημα. Την περίοδο και να μην βάζει πλάτη και να λέει θα ρίξω την κυβέρνηση. Το Μάρτιο εκείνο, και να γίνει, δεν ψηφίζω κανέναν. Εκείνο το διάστημα. Αυτό δεν αξιολογήθηκε από τους ξένους. Αυτό κύριε Κοντονάκη. Ειλικρινά δεν αξιολογήθηκε από τους ξένους. Αυτό που εξασφαλίστηκε κατόπιν. Μετά τις δεν αξιολογήθηκε για την αξιολόγηση δηλαδή, τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα κάνει εκλογές. Κύριε συνάδελφε, αγνοείτε πόσο σημαντικός παράγοντας για την όποια πορεία της οικονομίας είναι η κοινωνική ειρήνη. Αυτό που είχατε δυναμητήσει με ψέματα. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διασφαλίσει τα τελευταία 3,5 χρόνια στη χώρα αυτή είναι η κοινωνική ειρήνη. Σας παρακαλώ, την οποία όχι μόνο εμείς την απολαμβάνουμε σαν πολίτες, αλλά και οι ξένοι την καταμαρτυρούν, μας την πιστώνουν δηλαδή, γιατί αυτή βοηθάει και αυτή στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η ανάκαμψη? Γιατί λέτε, η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Αν θα έχετε, όλοι το έχετε παρακολουθήσει, η ερώτηση ρητορική είναι, τους τελευταίους 4-5 μήνες έχουμε κάνει 14 πραγματικά αναπτυξιακά συνέδρια σε κάθε περιοχή της χώρας. Ναι, ακούστε κάτι. Με 20 κλούβες μάτρες. Τώρα δεν ήταν 20, ήταν 7. Είναι και αυτό για την κοινωνική ειρήνη που αναφέρατε. Κύριε Κότσιρα, να συμπληρώσω. Τώρα είναι η πρώτη φορά, είδατε ότι εγώ είμαι και εκφύσεως γενικής άνθρωπος, δεν σας διέκοψα γιατί δεν υπήρχε και λόγος. Ωραία, πέστε και περιμένει και ο κ. Καρμαφέρη. Αυτά λοιπόν τα αναπτυξιακά συνέδρια για όποιον τα παρακολούθησε. Επειδή συμμετείχαν σε κάθε περιφέρεια τοπικοί φορείς, δηλαδή επαγγελματικοί φορείς, μελητήρια, εκεί γίνονται πραγματικές συζητήσεις και αναπτύχθηκε το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη κάθε μιας περιφέρειας ξεχωριστά, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί βέβαια, γιατί είναι αποτέλεσμα και αντικείμενο συζήτησης. Από την άλλη μεριά, οποιαδήποτε οικονομία του κόσμου, για να μπορεί να μπει στη φάση ανακάμψεως, αυτό τα αποκένεις, δεν τα λέμε εμείς, πρέπει τι να γίνει, να αρχίσει να εισραίει χρήμα στην αγορά προκειμένου να αρχίσουν να γίνονται νέες επενδύσεις. Αυτό λοιπόν το προγραμματισμό είναι εξής. Υπάρχει λοιπόν η κυβερνητική βούληση για την συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο δημόσιο τομέα και στο κράτος που ο κύριος Κότσιρας το αρνείται διαρρήτων ότι μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει η αναπτυξιακή στρατηγική για την όθηση της οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό δηλαδή το οποίο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ και των διαφόρων προγραμμάτων, των οποίων την απορροφητικότητα θα έχετε και εσείς διαπιστώσει ότι ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη ελληνική οικονομία. Και τέλος υπάρχει και το σχέδιο για τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, που βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, τι πάει να πει? Ότι η ανάπτυξη, η οποία δεν θα γίνει αύριο, δεν μπορεί η ανάπτυξη να πούμε τον Αύγουστο ξαφνικά η ρυθμή αναπτύξεως της οικονομίας θα πάνε στο 3%, αλλά με το σχεδιασμό που έχει αυτή η κυβέρνηση, στο 2019 με 20 αρχές η ανάπτυξη της χώρας αυτής θα είναι πάνω από 2,5% μέχρι 3,5%. Επιτρέπετε να κάνω σχόλιο για να μην. Κύριε Καρτζαφέρη, η ανάπτυξη της χώρας με τα σημερινά δεδομένα
θα έχει φτάσει στο 3%, 2,5-3%. Με τα μυαλά ξέρω, που έχουμε... Ξέρετε, και έχετε με κάνει... τα μυαλά, Χρήστο, άκουσα τους συνομιλωτές μου με πολύ προσοχή και παρακαλώ να μου επιτρέψουν να αναπτύξω την άποψή μου, ναι. Διότι εγώ δεν είμαι πολιτικός, ευτυχώς. Μιλάνε, όχι οι σημερινοί μόνο καλεσμένοι, όλοι οι πολιτικοί, με πρώτα το κομματικό συμφέρον και μετά το συμφέρον της χώρας. Λογικό είναι. Εξηγούμε. Μιλάμε τώρα για την καθυστέρηση 4 χρόνια. Η έξοδος. Πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι από το Μάιο του 2014 η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά σταμάτησε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να είναι αντιδημοτική, γιατί είδε ότι σε ευρωεκλογές έπαθε παρονεθρία. Σταματάει λοιπόν τα πάντα, ναι. Δεν προχωράει την έξοδο της Ελλάδος που έπρεπε να βγούμε στο τέλος 2014 και εν ώψη των εκλογών, επειδή φοβάται ότι θα τις χάσει, παγώνει τα πάντα. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας, κάνει τα μαγικά του εκεί το πρώτο εξάμηνο ότι έκανε, πάει ακόμα πιο πίσω τα πράγματα. Φωνάζουνε για το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Να θυμίσω παρακαλώ ότι αυτό το μνημόνιο ψηφίστηκε σχεδόν από όλη τη Βουλή, 266, αν θυμάμαι καλά. Κάτι παρακάτω. Άρα, οπότε δεν βάλαμε το κομματικό συμφέρον, βάλαμε το εθνικό συμφέρον. Εκείνη την περίοδο, για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έκανε το ίδιο ποτέ. Θα προτιμούσε τη χώρα στα βράχια. Μα μην το λέτε αυτό. Όπως έκανε με τις εκλογές του 2015. Όταν είχε κάνει το Μάρτιο ότι ό,τι και να γίνει, εκλογές θα γίνουν, δεν ψηφίζουν κανένα πρόεδρο. Ωραία, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν βγήκε. Μπορείτε να μου πείτε. Διότι, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Περιβάλλον... Ήταν το κομματικό συμφέρον. Όχι, διαφορά για τις εκλογές. Και τώρα κατηγορείτε αυτή την κυβέρνηση ότι σας έριξε. Παρακαλώ, ακούστε με. Παρακαλώ πολύ, ακούστε με. Τώρα. Όχι, σύνδεση κάνουμε. Λέτε στον Τσίπρα ότι σας έριξε το 2015. Τώρα εσείς δεν ζητάτε εκλογές. Τώρα, πριν από την έξοδο... Δεν έχει τρόπο η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει. Δεν ζητάτε εκλογές. Δεν μπορεί να επηρεάσει. Το ίδιο δεν κάνατε. Δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη στιγμή τη διενέργεια εκλογών με κάποια θεσμική δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία όμως. Τότε είχε μια διαδικασία Προέδρου Δημοκρατίας. Το έκρινε τα χέρια του. Ζητάτε τώρα εκλογές. Επανάληψη του 2015 δεν ζητάτε. Όχι μόνο τώρα, ζητάμε εδώ και πολύ καιρό εκλογές. Από τον πρώτο χρόνο. Και έχετε γίνει γραφική. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση κάθε μέρα που περνάει ζημιώνει τον τόπο και γι' αυτό τον λόγο ζητούμε εκλογές. Ζητούμε εκλογές. Είναι μια λογική, ένα δημοκρατικό αίτημα. Δεν πάμε να ρίξουμε με την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο εξωθεσμικό. Δεν γνωρίζω την ηλικία σας. Είμαι 34. Α, είσαστε νέος. Σας λέω εγώ που είμαι πολύ μεγάλος ότι αυτό γίνεται στην Ελλάδα δεκαετίες η αντιπολίτευση να λέει ότι η κυβέρνηση καταστρέφει τη χώρα. Και όταν γίνεται ανάποδα, η κυβέρνηση που γίνεται αντιπολίτευση κατηγορεί την αντιπολίτευση που γίνει κυβέρνηση. Η ιστορία όμως γράφει ποιες κυβερνήσεις καταστρέφουν τη χώρα και ποιες όχι. Όταν εδώ πέρα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία 4 χρόνια ζημίωσε τον ελληνικό λαό με ένα άχρηστο μνημόνιο, προφανώς και έχει ζημιώσει τη χώρα. Το μνημόνιο το υπογράψατε. Για να μην... Το ψηφίσανε όλα τα κόμματα σχεδόν στη Βουλή για να μην γίνουμε Βενεζουέλα και Ουγκάντα εδώ πέρα, κύριε Καρατζαφέρη. Όπως μας έφτασε ο κύριος Βαρουφάκης στο Παρατσάκ για να είναι σήμερα στην Αμερική και να δίνει συνεντεύξεις και να το παίζει ωραίος και μάγκας. Και εμείς είμαστε εδώ με τον κύριο Κοντονάσιο και να λέμε να διαφωνούμε, εντάξει, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε. Δεν είμαστε στην Αμερική να δίνουμε διαλέξεις. Με συγχωρείτε, ο κύριος Σαμαράς, αρχηγός σας νομίζω ήταν, όταν μπήκε ο Παπανδρέου στο μνημόνιο, ήταν αντιμνημονιακός με πάθος. Εν συνεχεία μπορείτε να μου πείτε γιατί προσχώρησε στα μνημόνια. Ο Σαμαράς τα 2 χρόνια που του δόθηκαν σαν δυνατότητα να κυβερνήσει γιατί έπεσε ευνηδίως,
προσπάθησε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πολιτικής εργασίας και να μειώσει τη φορολογία και να μειώσει τα ελλείμματα και να μειώσει το χρέος. Και την πλειοψηφία των στόχων που έβαλε την πέτυχε. Την πλειοψηφία. Εγώ είπα πριν, κύριε Καρατζαφερή, αναφέρθηκα σε κάτι. Από το 12 μέχρι τις αρχές του 15, αρκετοί φόροι μειώθηκαν. Δεν λέω ότι πέσανε και ότι, ήταν το ότι ζούσαμε στον παράδεισο. Δεν είπα αυτό εγώ. Μπορείτε να μου πείτε, και όχι μόνο εσείς και ο κύριος Κοντονάσιος, από το 15 μέχρι σήμερα, έναν φόρο που να μειώθηκε. Έναν. Ακούστε με. Έναν φόρο. Παρακαλώ πολύ, δεν θα με βάλετε στο δρόμο να υποστηρίζω την παρούσα κυβέρνηση. Έχει κάνει και αυτή πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Όπως είχε κάνει και του κυρίου Σαμαρά πάρα πολλά λάθη. Όπως είχε κάνει και του Γεωργάκη Παπανδρέου πάρα πολλά λάθη. Απλά αυτή κυβερνάει 3,5 χρόνια. 3,5 και 2. Αξιολογεί διαφορετικά. Και άκουσα τον κύριο Κοντονάσιο πριν να λέει τι θα κάνει από εδώ και πέρα μέχρι το 20. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, στο τέλος της τετραετίας κάνει διάγγελμα για το τι θα κάνει, τι θα έπρεπε να έχει κάνει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Σας παρακαλώ, εάν κυβερνάει 3,5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας, ο κακός κυβερνήτης, αναζητήστε τον ένοχο στην ανίκανη αξιωματική αντιπολίτευση που δεν τον έριξε. Πώς να τον ρίξει η αξιωματική αντιπολίτευση? Τι μου λέτε τώρα. Αυτό δεν λέγαμε πριν. Πώς να τον ρίξει? Αν ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν το είχε ρίξει? Για ας κοιτάξουμε εσωτερικά τα πράγματα. Κάνει μια υπεύθυνη αντιπολίτευση προς το συμφέρον της χώρας. Ούτε βγάζει τον κόσμο να λέει για το σύλλογο τρεμάλες όπως κάνανε. Ποια είναι η υπεύθυνη? Κύριε Καραζαφέρη, η αντιπολίτευση. Ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Καραζαφέρη, με ποιον τρόπο να τη ρίξει τη στιγμή που ο ελληνικός λαός είναι μουδιασμένος και προβληματισμένος και χτυπημένος καθημερινά? Πυροβολείται καθημερινά από εμάς τους δημοσιογράφους και τρομοκρατείται με μέτρα, με περικοπές, με το ένα με το άλλο. Με ποιον τρόπο εσείς βλέπετε ότι μπορεί να, η αντιπολίτευση να ρίξει την κυβέρνηση? Και ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν όχι από τη Βουλή αλλά από τον κόσμο. Είναι εμπνευσμένη η αντιπολίτευση, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, κατορθώνει και οδηγεί μια κυβέρνηση σε παρέτηση. Πώς θα το κάνει, αφού και Νέα Δημοκρατία, κύριε Καρατζαφέρη, το μνημόνιο θα εφαρμόσει? Οπότε τι να πει στον κόσμο για να κατέβει και να αλλάξει κυβέρνηση? Κύριε Χαλαζιά, ας αφήσουν οι πολιτικοί τα κολπάκια. Ναι. Ένα πράγμα που μπορούσαν να φτιάξουν ή να το πολεμήσουν είναι η δικαιοσύνη, κύριε Χαλαζιά. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη όταν κάποιος, είτε ένοχος, είτε αθώος, κατηγορείται από το σύστημα και βγαίνει η απόφαση μετά από 10 χρόνια. Είναι δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη το να βγαίνουν τα σκάνδαλα να σπηλώνονται ή να μην σπηλώνονται, αν είναι ένοχοι, διάφοροι άνθρωποι και αυτό να πηγαίνει 10 χρόνια? Είναι δικαιοσύνη και πολιτική αυτή? Πέστε μου μια ελληνική κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση που έκανε κάτι για να έχουμε δικαιοσύνη γρήγορη και αποτελεσματική. Εδώ έχουμε δύο δικηγόρους μάχημους, όχι του Σολίνα. Εγώ ήθελα να πω έτσι ότι λέει ο κ. Καραζαφέρης. Οι δικηγόροι, οι μάχημοι ξέρουν αυτά που λένε. Ας μου απαντήσουν. Αλλά το σύστημα το θέλει έτσι. Θέλετε να προχωρήσουμε πιο μπροστά? Τα θέματα της Νοβάρτης, τα θέματα του κυρίου Μαρινάκη, δεν παίρνω θέση αν είναι ένοχοι ή όχι, δεν είμαι δικαστής, θα μπορούσαν να έχουν οδηγηθεί ήδη στο δικαστήριο. Και μένουνε. Και μένουνε. Οικονομικά δεν μπορεί να γίνει, κύριε Καρατζαφέρη. Υπάρχει ένα σύστημα, το ξέρετε εσείς, γιατί έχετε και πολλές φορές υποχρεωθεί ο ίδιος να υπερασπιστείτε αυτόν, ήταν εδιώκεστο στο παρελθόν και τα θυμόμαστε όλοι γιατί εδώ ζούμε. Λοιπόν, το σύστημά μας το ποινικό είναι αρκετά αργό στην απονομή του, στη λειτουργία του μάλλον. Για το θέμα, ναι, ευθύνη γι' αυτό όμως έχουν αφενός μεν οι κυβερνήσεις που τόσα χρόνια πέρασαν και το δημιούργησαν, το καλλιέργησαν, έχουν όμως και κατ' εμέ και οι ίδιοι οι δικαστές. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, όλες οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου της Δικαιοσύνης αποτελούνται κατά κύριο λόγο από δικαστές.
Αν πάτε και ρωτήσετε όποιον υπουργό θέλετε, πείτε έλα εδώ υπουργέ μου, ποιους έχεις εδώ, θα σου πει έχω μια επιτροπή Α και είναι. Τρεις δικαστές και ένας ή δύο δικηγόροι ή δημόσιοι υπάλληλοι. Και στα τι, αλλητός, ένα λεπτό. Εάν θέλαν λοιπόν οι δικαστές μας να απονείμουν νωρίτερα και συντομότερα την δικαιοσύνη, θα μπορούσαν να το κάνουν. Οι κυβερνήσεις τι μπορούν να κάνουν, να αλλάξουν τους νόμους, να αλλάξουν την ποινική, την οικονομία και την πολιτική, ούτως ώστε έχει γίνει μια προσπάθεια και αυτό επιχειρείται. Όμως, δεν είναι αγενές. Παρακαλώ, μπορούσαν οι κυβερνήσεις να κάνουν κωδικοποίηση των χιλιάδων νόμων. Αυτό είναι και τον παραθύρο. Ναι, εγώ συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει η πολυνομία. Άλλο η πολυνομία και άλλο η δικονομία. Εδώ η πολυνομία είναι σφάλμα. Σφάλμα τεράστιο. Είναι σφάλμα. Η πολυνομία βολεύει συνήθως τους ανώμους. Δεν είναι το κακό η πολυνομία. Πώς δεν είναι. Δεν το ξέρουν. Όλοι βολεύονται. Η Νοβάρτης μου λέτε ότι δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Μα δεν έχει αχθεί ακόμα στην κανονικά στη δικαιοσύνη που την έγινε να παραπευθεί. Ναι. Θέλετε να ακούσετε επειδή είσαστε διακεκριμένος νομικός. Για πείτε. Ίδιο. Έγινε όλο αυτό το πανηγύρι με την Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Γύρισε στη δικαιοσύνη. Γιατί γύρισε στη δικαιοσύνη. Διότι οι Αμερικανοί είχαν στείλει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών του Παναμά. Αλλά ήταν ανεπίσημα. Και έπρεπε να γυρίσει τη δικαιοσύνη για να ζητηθούν επίσημα. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι. Α, έτσι είναι. Έτσι ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Κύριε Καλατζαφέρη. Γιατί χρειαζόταν λοιπόν η Εξεταστική να παίζετε θέατρο παραλόγου εκεί 2 μήνες, 1,5 μήνα. Δεν ήταν δά και το θέατρο του παραλόγου Εξεταστική. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από την οποία αναπεδείχθη ότι εδώ τα ζητήματα αυτά είναι αρμοδιότητα τη τακτική δικαιοσύνη. Πολύ απλά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σε 48 ώρες. Δεν είμαι αρμόδιο να απαντήσω και δεν είμαι αρμόδιο. Πώς δεν είστε αρμόδιο. Είναι αυτά είναι αυτά, Σπύρο μου, είναι των πολιτικών παιχνίδια, δεν είναι των νομικών. Όχι, είναι της... Οι πολιτικοί κάνανε αυτό το παιχνίδι για να μπορέσει να κρατήσει όσο μπορούσε, όσο χρόνο χρειαζόταν και ήδη να καθυστερεί. Λοιπόν, το ξέραν από την αρχή ότι δεν μπορεί να βγει τίποτα από την Εξεταστική της Βουλής και είναι η πρώτη. Πάντως στήθηκε ένα πανηγύρι στη Βουλή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να γυρίσει το πράγμα διαφορετικά, μόνο και μόνο για να φανεί ο κύριος Τσίπρας ότι έφερε 10 πολιτικούς του αντιπάλους στη Βουλή και να κάνει αυτή την ιστορία. Όπως είπε και ο κύριος Καρατζαφέρης, ήταν προδιαγεγραμμένη η κατάληξη και φαινόταν στα μάτια της κοινωνίας μια άλλη κατάσταση. Δεν το έφερε. Το δώσανε, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσει, το δώσανε οι Αμερικανοί έτοιμο το πακέτο να το προχωρήσουν. Τώρα αν το προχωρήσανε μισό ή ολόκληρο, δεν ξέρω. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορούσε η κυβέρνηση και η Υπουργή να παραγνωρίσει τον νόμο, το ρημάδι του Σύνταγμα, το οποίο λέγει ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει κάποιο να αποφανθεί αν είναι αρμοδιότητα. Πάντως οι κρίσεις που κάνανε οι υπουργοί δεν ήταν μόνο σε αυτό το θέμα. Οι κρίσεις είχαν μπει και σε άλλα θέματα. Δεν είμαστε εμείς. Πού είναι το παράτερο, πού είναι το παράξενο. Κράτησε 15 μέρες. Μα δεν μπορούσαν να εκφραστούν τόσοι άνθρωποι σε μια μέρα, κύριε Καλαζιά. Πάντως εγώ θυμάμαι. Χρήστο, μου δίνει το λόγο, σε παρακαλώ. Πώς όλες οι βουλές και όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 8 χρόνια περάσανε τα βάσανα του ελληνικού λαού σε χρόνο μηδέν με το χαρακτηρισμό κατεπήγον. Πέστε μου, εκεί μπορούσαν οι 300 να συνονοηθούν χωρίς να έχουν διαβάσει τα μνημόνια και δεν μπορούσαν να συνονοηθούν σε 2 μέρες για την Οβάρτης. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα του. Είναι και τελείως το άλλο. Γιατί ξέρετε ότι αυτές είναι συγκεκριμένα. Η ψήφιση των περιμνημονίου νόμων του Ελληνικού Κοινοβουλίου ουσιαστικά πιθαναγκασμένη πήγε η κάθε ελληνική κυβέρνηση και οι βουλευτές για να τα ψηφίσουν στη Βουλή όσο τα εψήφισαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε. Όταν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε. Όταν έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις και λες θα κάνω εγώ αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα. Ασφαλώς πρέπει να τα διαβάσει και ο βουλευτής για να είμαστε σοβαροί τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Δεν λέμε τότε. Δεν διαβάσανε και οι υπουργοί. Έχει ευθύνη ο βουλευτής να τα διαβάσει. Υποχρέωση έχει. Υπάρχουν ομολογίες βουλευτών ότι δεν τα διάβασαν. Και υπουργό. Πάντως το θέμα της δικαιοσύνης που θέτει ο κύριος Καρατζαφέρης είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ κρίσιμο θέμα για την κοινωνία. Δεν φταίνε μόνο οι κυβερνήσεις, φταίνε και οι δικαστές.
Για την καθυστέρηση. Όταν κάνει 8 μήνες και δεν έκανε βγάλει απόφαση. 8 δικάζει σήμερα και δεν βγάλει απόφαση ένα χρόνο. Πώς γίνεται αυτό? Και του λέει ο προϊστάμενος του, σε 6 μήνες το αργότερο υποχρεούσε να παραδώσει αποφάσεις. Δεν τις παραδίδει. Ξέρετε πόσοι δικαστές είναι τέτοιοι? Θα σας πει ο κύριος συνάδελφος. Δικάζει από την πιο απλή υπόθεση και μπορεί να σου φάει 1,5 χρόνο και να σου κάνει απόφαση εργατικού δικαίου. Η αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν επεργατική διαφορά ο δικαστής να θέλει 1,5 χρόνο να βγάλει απόφαση? Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι πολιτική. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκεί είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Σου λέει, κύριε, εγώ είμαι ισόβιος. Βεβαίως και σωστά κάνει να είναι ισόβιος, αλλά να σέβεται και αυτός. Λοιπόν, πάντως το θέμα δικαιοσύνης και σοφρονισμός που τέθηκε είναι πάρα πολύ σοβαρά και το θέμα του σοφρονισμού που δεν το συζητήσαμε, γιατί υπάρχει ένας ανεκδίκητος νόμος αυτή τη στιγμή, ο νόμος Παρασκευόπουλου, ο οποίος τα αποτελέσματά του έχουν φανεί στην πράξη μέσω εγκλημάτων που έχουν γίνει κατά των πολιτών μας. Το θέμα της δικαιοσύνης είναι πολύ μεγάλο και θα είναι πολύ μεγάλο πράγματι και πολύ σκηδές. Αλλά εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε κάτι που ο κ. Καρατζαφέρης είπε, λοιπόν, ότι αν υπήρχε εμπνευσμένη ηγεσία στην αντιπολίτευση, τη συγκεκριμένη φάση που διανύουμε, θα μπορούσε ίσως να έχει ρίξει την κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, εγώ θα συμπληρώνω σε αυτό ότι δεν είναι μόνο που λείπει η εμπνευσμένη ηγεσία από τη σημερινή αντιπολίτευση, λείπει και ο πιστικός λόγος. Ξέρετε, και μέτριος πολιτικά να είναι ένας ηγέτης αντιπολίτευσης. Μην το λέτε, αυτό το έχουμε διαλύσει. Πιστικό λόγο δεν έχει κανείς στα τελευταία χρόνια. Πιστικό λόγο η Νέα Δημοκρατία προς τις λαϊκές μάζες δεν έχει. Φαίνεται λοιπόν, και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε κοινωνική ειρήνη, και δεν είναι αυτά που λένε οι διάφορες φυλάδες της δεξιάς. Ο λόγος που έχει διασφαλιστεί μια μορφή μεγάλη κοινωνική ειρήνη είναι το γεγονός ότι οι πολίτες οι περισσότεροι φαίνεται ότι πείθονται περισσότερο προς τον κυβερνητικό λόγο και έργα. Εάν οι πολίτες είχαν τη δυσαρέσκεια που ένιωθαν το 12 με 13, όπως τότε ένιωθαν, έναντι της Νέας Δημοκρατίας, θα μας είχαν και εμάς κατασπαράξει εάν δεν τους είχαμε φερθεί. Τους φερθήκαμε πολύ καλύτερα. Βεβαίως επιβαρύναμε, όπως λέει ο κύριος συνάδελφος, από τη μεσαία και τα τάξη και πάνω, επιβαρυνθήκαμε όλοι όσοι είμαστε εργαζόμενοι και ζούμε από αυτό. Πληρώνουμε περισσότερους φόρους, πράγματι, μεγαλύτερες εισφορές ασφαλιστικές. Αλλά υπάρχει όμως και μια μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης προς τις πραγματικά πάσχουσες κοινωνικές ομάδες, λοιπόν, να έχουν κάτι. Δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση, κύριε Χαλάζη. Αν νομίζει η κυβέρνηση και το υποστηρίζει ότι ο κόσμος την στηρίζει και γι' αυτό το λόγο δεν έχει διαμαρτυρίες, είναι βαθιά νυχτωμένη. Προχθές πήγε ο κύριος Τσίπρας και χρειάστηκε η μισή ελληνική αστυνομία να το συνοδεύσει για να πάει σε ένα νησί. Αφού κατεβάζει τη μισή Ελλάδα, Δεύτερον, εμείς σαν αντιπολίτευση δεν πέσαμε στη λογική να μιλάμε για κρεμάλες, για γουδιά, για γερμανοτσολιάδες. Όχι, μισό λεπτάκι. Διότι δηλητηριάστηκε η πολιτική ζωή του τόπου από τον ΣΥΡΙΖΑ και από ορισμένα ακραία στελέχη του την περίοδο διακυβέρνηση Σαμαρά. Διότι με τους χαρακτηρισμούς που έθετε, με αυτά που έταξε στον κόσμο, του καλλιέργησε μια λογική ότι όλα ήταν εύκολα και αυτοί είχαν τη μαγική λύση. Ωραία. Τώρα που είδαν ότι δεν υπάρχει μαγική λύση, λέει: παιδιά, μην φωνάζετε πολύ, γιατί είναι όλοι μαζί. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Λογικό. Δεν θα μπούμε στη λογική να δηλητηριάσουμε τον κόσμο πάλι. Κύριε Καρατζαφέρη, έχουμε μια πληροφόρηση για το θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε μάλλον την άλλη Κυριακή. Για το θέμα της απόπειρας δολοφονίας που είχε γίνει για τον Κώστα Καραμαλή και οι κόντρες των μυστικών υπηρεσιών. Θα σας έχουμε την άλλη Κυριακή μαζί μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι ενδιαφέρον. Ευχαρίστω, αλλά είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ. Γι' αυτό το λέμε, να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Το λέω από τώρα. Και ίσως υποθούν πράγματα που θα πονέσουν πάρα πάρα πολύ. Και έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όχι τώρα, αλλά μέχρι πριν από... Ναι. Έχω ασχοληθεί με το πόρισμα του κυρίου Σαγγελέα. Ναι, και έγινε ντοκιματέρ στην ρωσική τηλεόραση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Κοντονάσκη που μας κάνατε, που ήρθατε σήμερα. Που είχαμε λίγο έντονη βέβαια, αλλά ήταν καλή πραγματική συζήτηση και εγώ πραγματικά. Για να ξεκινάμε και μερικά ένσυκτα το κυριακάτικα. Προφανώς. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, να είστε καλά, ήταν ωραία συζήτηση. Παρόλο που γνώριζα ότι έχετε και ένα ραντεβού, μία συνάντηση, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να διαφωτίσαμε μερικά πράγματα που μας απασχολούν. Δεν είναι μόνο να πιεζόμαστε, αλλά και να τα αναλύουμε. Να ευχαριστήσουμε όμως και την Λίνα Ευαγγελινού και τον Νίκο Νικολαίδη για τη βοήθεια το να βγούμε και στον αέρα και να έχουμε και τη σύνδεση με τον Σπύρο Καρατζαφέρη. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το άλλο Σαββατοκύριακο, όπως πάντα, την ίδια ώρα. Να περάσετε καλά. Γεια σας.